αρχίζει το μάτς. Το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας. Αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet. Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Υποτίμησαν λοιπόν οι άνθρωποι, η ΑΕΚ υποτίμησε τον Ιωνικό και παραλίγο να τον πατήσει. Βέβαια, στα δύσκολα εμφανίστηκε. Να ρωτήσω κάτι. Εμφανίστηκε ο Πάγκος, εμφανίστηκε και ο Σιδηρόπουλος που δεν έχει δώσει κανονικό φάουλ. Εδώ βλέπετε. Με SmackDown κίνηση. Η φωτογραφία το λέει, δεν το λέω, να το βλέπετε. Και υπάρχει και φάουλ του Βίντα στον Σεμπά. Αυτή ακριβώς η φάση. Βλέπετε. Ο Σεμπά και λέει, και βγήκε κάποιος και μου λέει, μα γιατί δεν διαμαρτύρεται ο Σεμπά. Μα τώρα σοβαρά μιλάς. Τι να διαμαρτυρηθεί ο Σεμπά. Είναι δυνατόν. Εδώ δεν διαμαρτύρηθηκε ο Καμαρά. Ποιος δεν είναι καταλαβαίνουν τι γίνεται εκείνη τη στιγμή οι παίκτες. Έχουν 800 παλμούς. Εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, βέβαια, να πούμε κάτι έτσι, ότι η φωτογραφία μπορεί εύκολα να ξεγελάσει, γιατί ακριβώς είναι πιάνει το στατικό, έτσι. Μπορεί δηλαδή ο Βίντα να έχει σηκώσει να πάρει την κεφαλιά και πέφτοντας να έχει βρει, γιατί αυτό δείχνει ότι κάνει πατητή. Πατητή, στον Σεμπά. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, στην ροή του αγώνα και στο βίντεο δεν έχω δει. Δεν το καταλαβαίνεις από την αρχή. Μετά θα το δεις, μετά θα το δεις. Έχουμε τις φάσεις, έχουμε τις φάσεις. Λοιπόν, εδώ είναι η... Να το, τον γκολ εδώ. Πηδάει ο Βίντα, κρατάει κάτω το Σεμπά. Ο Σεμπά, ολοκληρωθήριο. Και ο Βίντα βέβαια είναι ολοκληρωθήριο. Αλλά το ΒΑΡ και ο διαιτητής, αλλά και το ΒΑΡ έπρεπε να τις δουν αυτή τη φάση. Δεν υπάρχει. Άρα είναι φάουλ. Μα προφανώς την είδαμε. Μα προφανώς είναι φάουλ. Όπως αξιολογήσεων δεν είναι. Όπως και δεν έχει δοθεί, κανονικό πέναλτι στην ΑΕΚ στο 0-0. Στο Ρώτα. Κρίση, στο Ρώτα. Γιατί ακούω λέει, του ρίξε, τον έριξε λίγο με τον Γοφό. Και τι έγινε, ο Γοφός δηλαδή δεν τον ρίχνει κάτω τον παίκτη της ΑΕΚ, δεν κατάλαβα. Εδώ, σε αυτή τη φάση. Εδώ που βγαίνει ο... Όχι, δεν είναι αυτή. Εδώ είναι. Ναι, εδώ. Βλέπεις. Και είναι πέναλτι. Να κάνουμε. Είναι πέναλτι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε την ευκαιρία με το δοκάρι του Κάνιας. Ο Κάνιας. Και στη συνέχεια υπάρχει. Εδώ είναι πρώτα το χέρι που δεν δίνει στο Ρώτα. Το οποίο ο κανονισμός λέει ότι αν η μπάλα χτυπήσει από το σώμα του παίκτη στο χέρι του, δεν είναι πέναλτι. Υπάρχει όμως η φάση ότι αν ο παίκτης έχει ανοίξει τα χέρια του και μεγαλώνει το κορμί του, πρέπει να δοθεί πέναλτι. Αυτό λέει ο κανονισμός. Αυτό λέω και εγώ. Λοιπόν, που δεν ισχύει στην προηγούμενη φάση με τον Τιγκρίνσκι. Γιατί ο Τιγκρίνσκι έχει κλεισμένα τα χέρια του. Πάμε να δούμε τον γκολ. Εδώ δικαιώνεται ο Ραπτόπουλος που έχει πει για τον Μουκουντή ότι είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι, αλλά χαμηλά έχει θέμα την τρίπλα που του σκάει εδώ. Δεν καταλαβαίνει ο Μουκουντή τι έχει γίνει. Είναι, ναι, στα χαμηλά έχει απόλυτο δίκιο. Στα χαμηλά έχει θέμα και φάνηκε εδώ. Έχει απόλυτο δίκιο. Σε μεταφάσεις γρήγορες, όταν ανοίγει ο χώρος, είναι δύσκολο. Μάλιστα. Πάντως να πούμε ότι η τριάδα μπροστά, εγώ ομολογώ ότι μάτς ολόκληρο Ιωνικού είδα τώρα με την ΑΕΚ. Μπορεί στα άλλα παιχνίδια να είναι καλοί, κακοί παίκτες, αλλά και ο Φαντιγκά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός στον Ιωνικό, πολύ καλό δεκάρι. Σεμπά. Ο Σεμπά μπροστά, το άλλο το παιδί. Ο Λοβέρα. Ο Λοβέρα δεν είναι παιδί. Δεν είναι ο Λοβέρα. Λοιπόν, ο Μάτζης. Προχωράμε. Ευκαιρία ΑΕΚ, δοκάρι Φανφέρτ εδώ. Άλλη παιχτάρα. Ναι, δεν τροφοδοτήθηκε όμως καλά. Δηλαδή, ναι. Ο Φανφέρτ ήταν εκτός αγώνα. Ήτανε... Να πούμε ότι βρέθηκε στην εντεκάδα από σπόντα γιατί ένιωσε ενοχλήσει ο Γκαρσία και έμεινε εκτός αποστολής. Και μείναν αμανάτη και οι εκπρόσωποι ξένων ομάδων που ήρθαν για να δουν τον Λιβάη Γκαρσία. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Τον Γουλέρη. Τον Γουλέρη. Ο Γουλέρη είναι ο πιο γρήγορος παίκτης στον κόσμο με την μπάλα, με δεύτερο τον Κιλιάν Εμπαπέ. Δεύτερο, Και η μάνατζερ του είναι Ελληνίδα, πρώην δημοσιογράφος, γυναίκα η οποία έχει εμπλακεί στη μεταγραφή του. Μαρίνα λέγεται το μικρό της το όνομα, το επόμενο δεν το έχω χρειάσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις όμως. Τη βγάλαμε στο ραδιόφωνο. Εκπληκτική. Είναι, καταρχήν, φοβερή τύπησα. Για εκπληκτική τύπησα. Είναι το επόμενο next big thing στο κομμάτι των μεταγραφών. Καταπληκτική συνομιλία. Μια κολοπετσωμένη, τρομερή.
Εδώ είναι, ο Ρουμπουλάκου και η ευκαιρία που χάνει ο Γουλέρη. Μίλεμε τέτοια πράγματα, παρακαλώ πολύ. Είναι μια γυναίκα πάρα πολύ έξυπνη, ιδιαίτερα δραστήρια. Τώρα, αυτό λέμε, ρε παιδί, μια πανέξυπνη γυναίκα. Εντάξει, να το λέμε λίγο. Έτσι το λέει. Το λέει το Πουλιώτικα. Λοιπόν, η ισοφάριση του Βίντα. Ξέρεις, αυτό σημαίνει μια γυναίκα παστρικιά, ξύπνια. Δεν παρεξηγούμε. Ξέρουμε, δεν παρεξηγούμε. Λοιπόν, και να δούμε και την ασίστ του Μάνταλου, αλλά και την πολύ ωραία εκτέλεση του Τσούμπερ, έτσι. Αλλά κοίτα τώρα τι βγάζει ο Μάνταλος. Ρε Σιρινίδη. Εδώ, πολύ ωραία. No look, πάσα ένα φίλο, ξέρεις. No look, σε no look. Το θέμα είναι τον έβγαλε και εκτέλεση. Έβαλε και εγώ λέω Τσούμπερ, εντάξει. Πάμε! Αρχίζει το μάτς, το πάθος της μπάλας. Πρωτάθλημα Ελλάδας, αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι.